Σαραλιώτη. Έγινε η διάσκεψη των ενόρκων και των τεσσάρων ενόρκων και των τριών τακτικών δικαστών. Ναι. Ανέβηκαν στην έδρα και ξαφνικά εμφανίστηκε ένας δικηγόρος από τη Λαμία, ο οποίος έδωσε στην έδρα ένα χαρτί από το νοσοκομείο της Λαμίας, λέγοντας ότι ο συνήγορος υπεράσπισης του Κορκονέα νοσηλεύεται από χτες, από τις 18 Ιουνίου δηλαδή, στην μονάδα στεφανιαίων νοσημάτων στο νοσοκομείο της Και τώρα και τι γίνεται, Ελπίδα, από εδώ και πέρα. Ότι σε 6 έως 7 ημέρες θα βγει από το νοσοκομείο. Λοιπόν, για ακραία μεθόδευση μίλησαν οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής, ναι. Οι συνήγοροι της οικογένειας δηλαδή του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ναι. Λέγοντας ότι από την 1η Ιουλίου τίθεται σε ισχύ ο νέος ποινικός κώδικας, ο οποίος σε κάποιες περιπτώσεις ανθρωποκτονιών προβλέπει ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση. Αποσύρθηκε το ΙΕΔΡΑ για να αποφασίσει επί του αιτήματος της αναβολής, το έκανε δεκτό. Αρχικώς είπε ότι αναβάλλεται η εκφώνηση της απόφασης για 1η Ιουλίου. Ναι. Συνεχίστηκαν οι αντιδράσεις από την πλευρά της πολιτικής αγωγής και τελικά ανακοίνωσε ότι η απόφαση θα εκφωνηθεί στις 29 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Στις 29 Ιουνίου. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Ελπίδα. Κύκλωμα που